πώς θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή. Θα την κλείσουμε με μια ζωντανή σύνδεση, καθώς εκεί οι συνάδελφοι και συνεργάτες της εκπομπής βρίσκονται στις Αρχάνες, βρίσκονται στο θερινό σινεμά Αρχανών, με φόντο βέβαια και τις πλούσιες πολιτιστικές δράσεις της περιοχής. Είχαμε πει, για να είμαι ακριβής, πριν από περίπου ένα μήνα, ότι θα πραγματοποιήσουμε μία σύνδεση από το θερινό σινεμά εκεί στις Αρχάνες, προκειμένου να μεταφέρουμε αυτό το όμορφο κλίμα που δημιουργούν εκεί οι υπεύθυνοι, αλλά και οι ίδιοι μόνιμοι κάτοικοι. Πάμε στην Εύη Σπανού, όπου δίπλα της έχει βέβαια την κυρία Γιαννιδάκη, η Χρυσούλα Γιαννιδάκη, υπεύθυνη πολιτισμού στο Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλώς ήρθατε στο θερινό σινεμά Αρχανών ο Παράδεισος. Βέβαια, ο Παράδεισος. Καθόλου τυχαίο βέβαια το όνομα και η ονομασία, έτσι δεν είναι? Φυσικά καθόλου τυχαίο. Είναι όντως ένας μικρός παράδεισος. Και πρέπει μετά βέβαια θα παραμείνει και το συνεργείο εκεί. Εύη, σας το έχει υποσχεθεί να παρακολουθήσει σήμερα την Βεβαίως, θα την προβολή. Να παρακολουθήσει. Θα γίνει μια προβολή η οποία θα είναι δοκιμαστική απόψε. Δεν θα δεχτούμε κόσμο. Παρά αυτά όμως, το συνεργείο θα το κρατήσουμε. Τους το έχουμε υποσχεθεί. Τους αγαπάμε και σας ευχαριστούμε που είστε εδώ και μας δίνετε το βήμα να παρουσιάσουμε το ό,τι γίνεται στις Αρχάνες. Βέβαια. Για να μας βάλετε στο κλίμα, πότε θα έχουμε την επίσημη πρώτη? Σήμερα δοκιμαστικά λοιπόν. Ναι, ακριβώς. Η επίσημη πρώτη είναι αύριο. Στις 8 το βράδυ θα είναι η ώρα προσέλευσης. Θα γίνει η παρουσίαση βιβλίου της Πινελόπης Κουρτζή «Το κορίτσι με το σαλιγκάρι». Μετά την παρουσίαση θα προβληθεί η ταινία «Παραλία», που είναι μια συμπαραγωγή της περιφέρειας Κρήτης και η οποία ταινία βασίζεται στο ιστορικό μυθιστόρημα. Είναι η πρεμιέρα μας λοιπόν αύριο, στα πλαίσια του δεύτερου φεστιβάλ τέχνης του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει. Αυτή θα είναι η έναρξή μας για αύριο, όμως κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή θα υπάρχουν προβολές ταινίας, οι οποίες αυτές οι προβολές είναι δωρεάν για όλο τον κόσμο, φυσικά τηρώντας αυστηρά το πρωτόκολλο και κατά τα καθίσματα που έχουμε. Βάσει καθισμάτων θα δεχόμαστε κόσμο, λόγω του ότι από 240 καθίσματα που έχει το σινεμά μας, τώρα θα έχει μόνο 120. Θα τηρηθεί λοιπόν αυστηρά η σειρά προτεραιότητας. Αύριο, κυρία Γιαννιδάκη, ξεκινάει το φεστιβάλ. Το απόγευμα, λοιπόν, στις 8 η ώρα οι δράσεις θα ξεκινήσουν και στη συνέχεια θα υπάρξει και η προβολή της ταινίας. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να έρθει από πιο νωρίς όμως. Φυσικά, μπορείτε να έρθετε από νωρίτερα. Ο χώρος του σινεμά θα είναι ανοιχτός από τις 7, ούτως ώστε όποιος θέλει μπορεί να έρθει να διεκδικήσει τη θέση του. Και οι δράσεις όμως δεν τελειώνουν εδώ, καθώς έχετε προγραμματίσει ένα σύνολο εμπειριών για όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν, από εικαστικές παρεμβάσεις σε όλο το χωριό, από δρόμενα τα οποία θα λάβουν χώρα αύριο. Πείτε μας λίγο περισσότερα. Ακριβώς. Στα πλαίσια λοιπόν του Φεστιβάλ Τέχνης του Δήμου μας, θα αναδείξουμε κάθε τέχνη και κάθε τεχνική. Καλλιτέχνες από το Δήμο μας, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή του νησιού μας, θα μας επισκεπτούν, θα ζωγραφίσουν σε διάφορα σημεία των Αρχανών. Και όχι μόνο, γιατί παράλληλες δράσεις θα υπάρχουν στις Μελέσσες, στο Χαράκι. Επίσης, μια παράλληλη δράση που θα υπάρχει στα πλαίσια του φεστιβάλ θα είναι η δράση καθαρισμού παραλίας στο Τζούτσουρο, σε συνεργασία με το Δήμο Μηνών Παιδιάδος. Μια εξαιρετική δράση κι αυτή. Και θα υπάρξει ζωγραφική σε βότσαλο για τα παιδιά. Μια απασχόληση για να απασχολήσουμε τα παιδιά αύριο, λοιπόν, στο Τζούτσουρο. Εκτός αυτού, θα αναδείξουμε κάθε τέχνη. Ξεκινάμε από την ξυλογλυπτική τέχνη. Θα γνωρίσει ο κόσμος τα εργαλεία που δούλευαν παλαιότερα το ξύλο και θα έχουν την ευκαιρία στο βιομετρικό εργαστήριο ξυλίας που θα υπάρχει να δημιουργήσουν το δικό τους έργο. Επομένως, κάποιος έχει πάρα πολλές επιλογές για το τι θα κάνει αύριο. Φυσικά. Πέρα από τα εργαστήρια βιωματικά, που είναι το βιωματικό εργαστήριο ξυλίας, που είναι το βιωματικό εργαστήριο ψηφίδας από την ομάδα ψηφιδωτού Αρχανών, του Δήμου Αρχανών, με συγχωρείτε, Αρχανών Αστερουσίων. Υπάρχει το βιωματικό εργαστήριο γνωρίζοντας την υφαντική τέχνη. Υπάρχει βιωματικό εργαστήριο γνωρίζοντας την τέχνη του ζυμωτού, γνωρίζοντας την τέχνη του κοπανέλη, γνωρίζοντας την τέχνη του εργοχείρου μεσαΐτα. Έχουμε πάρα πολλές δράσεις, θα χαρώ πάρα πολύ
να έρθετε, να μας επισκεφτείτε, να έρθει ο κόσμος, να επισκεφτεί τις Αρχάνες. Ενδεικνύονται οι Αρχάνες και δε αυτές τις καλοκαιρινές και πολύ ζεστές ημέρες. Και θα χαρούμε πολύ να φιλοξενήσουμε κόσμο στον τόπο μας. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δούμε και τον χώρο που φιλοξενείται ο θερινός κινηματογράφος, γιατί τον έχετε επιμεληθεί εσείς με ξεχωριστά χρώματα και σχέδια, δίνοντας μια διαφορετική όψη στο ναι. συγκεκριμένο σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Ναι, θα μπορείτε να δείτε κάποιες δημιουργίες των καλλιτεχνών μας. Αυτές εδώ οι δημιουργίες που βρίσκονται έξω από το θερινό σινεμά είναι δημιουργίες σε λίγο πιο μοντέρνο στυλ. Προσπαθούμε, χωρίς να διαβρώσουμε την κουλτούρα και την αρχιτεκτονική του τόπου μας, να δημιουργήσουμε όμορφα πράγματα, σεβόμενοι πάντα το περιβάλλον. Οι ζωγράφοι μας που θα ζωγραφίσουν με οικολογικά χρώματα. Προσπαθούμε τις βραβεύσεις που υπάρχουν για τις Αρχάνες να τις κρατήσουμε και να τις εξελίξουμε και να πάμε και καλύτερα. Ο κόσμος αδειμονεί για τις δύο ημέρες αυτό το Σαββατοκύριακο, το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως πολιτιστικό και πολιτισμικό, αφού πάρα πολλές δράσεις θα λάβουν χώρα ταυτόχρονα, δίνοντας την ευκαιρία σε κατοίκους όχι μόνο της περιοχής, αλλά και των περιοχών γύρω από τις Αρχάνες, να συμμετάσχουν σε διαφορετικές ενέργειες εκείνη τη στιγμή. Το περιμένει, είχε έτσι ένα άγχος για να φτάσει αυτή τη στιγμή. Ανυπομονεί ο κόσμος, αυτό είναι μια αλήθεια. Εμείς τουλάχιστον εδώ που γνωριζόμαστε μεταξύ μας, με σταματάνε, με ρωτάνε στον δρόμο τι θα κάνουμε, θα γίνουν δράσεις φέτος, τι θα γίνει, και πραγματικά περιμένουμε ανυπομονησία. Ειδικά τώρα φέτος, γιατί περάσαμε ένα δύσκολο χειμώνα με τόσους μήνες σε εγκλεισμό. Αύριο οι δράσεις θα ξεκινήσουν τις πρωινές ώρες, γιατί το σινεμά γνωρίζουμε ότι ξεκινάει το βράδυ, το θερινό σινεμά. Από το πρωί του Σαββάτου μέχρι και το βράδυ της Κυριακής θα συνεχιστούν όλες αυτές οι δράσεις που μας περιγράψατε. Η δράση στο Τζούτσουρο για τον καθαρισμό της παραλίας ξεκινάει στις 10. Οι δράσεις εδώ στις Αρχάνες θα ξεκινήσουν στις 7.30, έχουμε την έναρξη του φεστιβάλ. Κάποιοι καλλιτέχνες, επειδή τα έργα τους θα είναι πολύ μεγάλα, θα ζωγραφίζουν από το πρωί αύριο. Και θα συνεχίσουν βέβαια και την Κυριακή όλη μέρα. Εύχομαι πραγματικά να πάει καλά και να το στηρίξει ο κόσμος και να ικανοποιηθεί ο κόσμος. Είναι κάτι το οποίο περιμένατε κι εσείς με πολλή αγωνία σαν το τμήμα του πολιτισμού, δηλαδή να ξεκινήσουν κάπως οι δράσεις, ο κόσμος να αναπτερωθεί το ηθικό του και να νιώσει ότι επιστρέφουμε έτσι στο καλοκαίρι που είχαμε συνηθίσει, με πολλές διαφορετικές δράσεις, με πολύ χρώμα, με πολύ μουσική. Επομένως, αυτό αντιπροσωπεύει το καλοκαίρι στις Αρχάνες. Φυσικά, και πραγματικά ανυπομονούσαμε. Έχουμε στην ατζέντα μας ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα. Θα εκδοθεί σύντομα πρόγραμμα και για τις ταινίες που θα προβάλλονται στο σινεμά, αλλά και για τις καλοκαιρινές δράσεις του Δήμου μας. Θα είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον και πολύ πλούσιο το πρόγραμμά μας, που απευθύνεται σε κάθε ηλικία. Θα μπορεί κάθε ηλικία να μετέχει στις δράσεις μας και να παρακολουθήσει. Και μπορεί κάποιος και από το φυλάδιο που κρατάτε να ενημερωθεί για τον τρόπο και για τις δυνατότητες που έχει για το δεύτερο φεστιβάλ που θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σαββατοκύριακο. Φυσικά, αυτό εδώ το φυλάδιο είναι το φυλάδιο για το φεστιβάλ, για το διήμερο πρόγραμμα του φεστιβάλ, το οποίο από ό,τι θα δείτε και στα γραπτά είναι πραγματικά πολλές οι δράσεις. Αξίζει τον κόπο να μας επισκεφτείτε και να περάσετε το απόγευμά σας μαζί μας, σίγουρα θα σας μείνει αξέχαστο. Και φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και δράσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Μπορεί κάποιος δηλαδή να σας βρει σε κάποια σελίδα στο Facebook για να δει τις δράσεις που γίνονται. Φυσικά, υπάρχει η σελίδα κοινοφελούς επιχείρησης Δήμου Οργανώστε Ρουσίων, στην οποία αναρτίζονται κάθε δράση που θα γίνει στο Δήμο μας. Είναι η σελίδα του Δήμου στο κομμάτι του πολιτισμού. Και για να επιστρέψουμε και στα του θερινού σινεμά, γιατί νομίζω ότι είναι κάτι που πάρα πολλοί περιμένουν και εμείς θα χαρούμε ιδιαίτερως να καθίσουμε μετά και να δούμε το πώς θα είναι η αυριανή πρεμιέρα. Έχετε προγραμματίσει ταινίες κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ταινίες ελληνικές, ταινίες ξένες. Τι ακριβώς έχετε επιλέξει? Έχουμε επιλέξει και ταινίες ελληνικές από τον παλιό κινηματογράφο και σύγχρονες ξένες ταινίες, ό,τι πιο νέο υπάρχει και κυκλοφορεί, καθώς και παιδικές ταινίες. Και θα προσπαθήσουμε πραγματικά να καλύψουμε τον κάθε άνθρωπο.
από τα προηγούμενα χρόνια λειτουργίας του κινηματογράφου έχετε δει τον κόσμο να ενδιαφέρεται πιο πολύ για το θερινό σινεμά? Είναι μια απόδραση, ειδικά για το καλοκαίρι, όταν πέφτει και ο ήλιος και βοηθάει για να γίνει αυτή η δράση. Τουλάχιστον εγώ ανυπομονώ. Οι άνθρωποι εδώ πώς τους βλέπετε? Πραγματικά ανυπομονούν και υπάρχει μια κινηματογραφική ομάδα η οποία είναι η φαν του σινεμά. Καθώς και το χειμώνα, κάθε Πέμπτη κάνουμε προβολές σε ένα εσωτερικό χώρο για να καλύψουμε τις ανάγκες του κόσμου. Όμως, μέσα από το σινεμά δεν είναι μόνο μια διέξοδος. Είναι κουλτούρα, είναι πολιτισμός. Το σινεμά έχει να σου προσφέρει. Και δεν το θερινό σινεμά που νιώθεις ελεύθερος σε εξωτερικό χώρο και όχι μέσα σε ένα εσωτερικό χώρο στριμωγμένος. Άρα ανυπομονούμε για αύριο να ξεκινήσουν οι δράσεις σε όλο το μήκος των Αρχανών και εδώ στο σινεμά και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή. Από εκεί και πέρα ενημερώνεται ο καθένας για το τι θα ήθελε. Μάλιστα. Και πού θα ήθελε να συμμετάσχει ολόκληρο το καλοκαίρι για τις πολιτιστικές σας δράσεις. Ωραία, να πω κάτι τελευταίο. Να πω ότι η είσοδος στο σινεμά και σε κάθε δράση που πραγματοποιείται στο Δήμο μας είναι εντελώς δωρεάν. Μάλιστα, αυτό πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να τονίσω. Κυρία Γιαννιδάκη, θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ορίστε. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο, βέβαια, για την ενέργεια που δίνετε, για το γεγονός ότι δεν σταματάτε ποτέ ούτε εσείς ίδια, βέβαια, ούτε όλη η ομάδα. Σε μια δύσκολη συγκυρία, αυτές οι δράσεις πολιτισμού μας δίνουν οξυγόνο, μας δίνουν ανάσα. Έτσι ακριβώς. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ σας πάρα πολύ που μας δίνετε πολύ το βήμα να παρουσιάσουμε ό,τι γίνεται στο Δήμο μας. Να είστε καλά. Σας καλή ευχαριστούμε συνέχεια. Πολύ. Σας περιμένουμε, καλά. Κύριε Παναγιωτόπουλε. Σας περιμένουμε. Βέβαια, μην στέλνετε μόνο την Εύη. Βέβαια, το έχουμε υποσχεθεί. Έτσι. Χαρά μας, χαρά μας. Να είστε καλά. Έτσι. Καλό βράδυ. Θα χαρώ πάρα πολύ. Θα χαρώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν,